βρισκόμαστε μέσα στο σεισμικό σταθμό Σιγρίου. Κύριε Ζούρο, σήμερα είχα μια έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή. Για να μας πείτε τι εκτιμάτε. Πράγματι, από το πρωί εξελίσσεται μια σεισμική ακολουθία στα νότια της Λέσβου. Πρόκειται για ένα υποθαλάσσιο ρήγμα, το οποίο βρίσκεται περίπου στην είσοδο του κόλπου της Καλονής. Έχει βορειοδυτική νότιο-ανατολική διεύθυνση και φαίνεται να έχει περίπου την ίδια γεωμετρία με το ρήγμα που μας έδωσε το σεισμό του 2017, που είναι γνωστός ως ο σεισμός της Νότιας Λέσβου και είχε εκτεταμένες ζημιές στην περιοχή της Βρύσης. Πρόκειται για το ίδιο ρήγμα? Έχει την ίδια γεωμετρία το ρήγμα αυτό. Βρίσκεται στα νότια της Λέσβου, αρκετά δυτικότερα από την περιοχή που μας έδωσε τον προηγούμενο σεισμό. Η ακολουθία εξελίσσεται, την παρακολουθούμε χωρίς πανικό και βλέπουμε την εξέλιξή της. Έχουμε 4 συνολικά σεισμούς, οι οποίοι είναι της τάξης των 5 ρίχτερ. Αυτό δημιουργεί μία ανησυχία. Είναι σε εξέλιξη η σεισμική ακολουθία. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, αλλά δεν υπάρχει λόγος να πανικοβληθεί ο πληθυσμός.